Ατάραχη και χωρίς χειροπέδηση, Μπέατε Τσέπε εμφανίζεται στην αίθουσα του εφετείου του Μονάχου. Η 38χρονη βασική κατηγορούμενη στην πρώτη μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης για ακροαματική διαδικασία σε βάρος νεοναζιστών στη Γερμανία, αντικρίζει με παγερό βλέμμα τις κάμερες και στρέφει αμέσως στην πλάτη. Μάταια αναζητά οπτική επαφή με τους τέσσερις συγκατηγορούμενους της για τις δολοφονίες με ρατσιστικά κίνητρα ενός συμπατριώτη μας, 8 Τούρκων και 9 αστυνομικού στο διάστημα μεταξύ 2000 και 2007. Όλοι τους αποφεύγουν τις κάμερες, ένας μάλιστα φορά κουκούλα. Η Τσέπε είναι αποφασισμένη να κρατήσει τα χείλη της φραγισμένες στο δικαστήριο, λένε οι συνηγοροί της. Έξω από το εφετείο επικρατεί ένταση, καθώς διαδηλώνουν αντιρατσιστικές οργανώσεις, ενώ δεν λείπουν και τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και συγγενών των τουρκικής καταγωγής θυμάτων που ξέσπασαν την οργή τους. Η πολυετής αναμονή μέχρι να έρθει η μέρα της δίκης ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για τους συγγενείς των θυμάτων. Οι ανακριτικές αρχές αναζητούσαν επί χρόνια επίμονα τους δράστες στο οργανωμένο έγκλημα και όχι σε νεοναζιστικά κυκλώματα παρά τις ενδείξεις για ρατσιστικά κίνητρα. Σπήλωσαν μάλιστα με υποψίες για την ηθική τους ακαιρεότητα τη μνήμη των θυμάτων, όπως του συμπατριώτη μας Θεόδωρου Βουλγαρίδη, που έπεσε νεκρός τον Ιούνιο του 2005 από τις σφαίρες των νεοναζί μέσα στο κλειδαρά δικό του στο Μόναχο. Also der Skandal in diesem Prozess ist, dass es eine Mordserie von Rechtsterroristen in Deutschland gab, die über ein Jahrzehnt 10 Morde begangen haben, ohne dass sie von den Ermittlungsbehörden in irgendeiner Weise hier Spuren aufgetaucht sind. Όλο αυτό το διάστημα, οι δύο βασικοί δράστες, ο Ούβε Μούντλος και ο Ούβε Μπένχαρντ, με τη βοήθεια της Μπέατε Τσέπε και με ψεύτικες ταυτότητες από συνεργάτες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, δολοφόνησαν 10 ανθρώπους, έβαλαν βόμβες και λίστεψαν τράπεζες προτού έλθουν αντιμέτωποι με την αστυνομία και αυτοκτονήσουν το 2011. Μόλις τότε οι αρχές εντόπισαν την ύπαρξη της ακροδεξιάς οργάνωσης Φάντασμα, NSU. Als im Jahr 2011 der NSU offenbar wurde, war das eine grausame Realität, aber trotzdem bekam das Phantom endlich ein Gesicht, das jahrelange Nichtwissen wurde aufgelöst. Περί τους 600 μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν, ενώ η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πολλούς.